Έχουμε δρομολογήσει ένα πρόγραμμα εργασιών, καθαρισμών, αλλά και τοπογραφήσεων αρχαιολογικών χώρων, μνημείων. Και βέβαια αυτός ο προγραμματισμός θα δώσει δυνατότητα και επισκεψιμότητας στα μνημεία αλλά και στους χώρους, αλλά και τη διευκόλυνση των πολιτών και το έργο της ίδιας της εφορίας. Οπότε έχουμε προγραμματίσει καθαρισμούς χώρων και μετά τις τοπογραφήσεις, ώστε αυτοί οι χώροι που θα τοπογραφηθούν θα οριοθετηθούν και θα γίνει μία επαναοριοθέτηση των χώρων αυτών. Και αυτό βέβαια θα διευκολύνει και τους πολίτες για ορισμένες αδειοδοτήσεις ή γνωμοδοτήσεις που ζητούν από την υπηρεσία μας, αλλά και την ίδια την υπηρεσία μας. Έτσι ώστε γνωρίζουμε, τελειώνοντας και κλείνοντας αυτές τις εργασίες, θα γνωρίζουμε τα όρια των αρχαιολογικών χώρων, αλλά και των ίδιων των μνημείων, και αυτό βέβαια θα διευκολύνει και την κοινωνία, αλλά και το έργο της εφορίας. Εννοείται βεβαίως, αν κάποιος θέλει να φτιάξει το σπίτι του, να κάνει παρεμβάσεις οικιστικού χαρακτήρα, με ποιες υπηρεσίες συνεργάζεστε, και με το Δήμο για αυτή τη δουλειά, αλλά και με άλλες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, όπως είναι η πολεοδομία κτλ.? Οι γνωμοδοτήσεις που δίνει η εφορία αρχαιοτήτων είναι πολλές. Για οτιδήποτε επέμβαση στο έδαφος, ετούμαστε να γνωμοδοτήσουμε, και γι' αυτό το λόγο θα διευκολύνει και εμάς αλλά και τους πολίτες, τους απλούς ιδιώτες που έχουν εκτάσεις στις οποίες ετούνται η οικοδόμηση οικιών, από λατομεία μέχρι και ολικά πάρκα, από ιδιώτες που θέλουν δενδροφυτεύσεις, εκμετάλλευση των ίδιων τους, των ιδιοκτησιών. Να σας ρωτήσω, συνεργάζεστε για το θέμα καθαρισμού με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Δράμας? Όχι. Οι καθαρισμοί γίνονται ή με δυνάμεις της ίδιας της εφορίας ή με εξωτερικούς συνεργάτες, όπου μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα χεριών να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες καθαρισμού των χώρων. Χρησιμοποιούμε είτε τις δυνάμεις μας, είτε απευθυνόμαστε σε εξωτερικούς συνεργάτες. Δηλαδή υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο της συνεργασίας σε εξωτερικούς συνεργάτες. Γιατί είναι πολύ μεγάλο το... παραδείγματος χάρη οι αποψηλώσεις είναι μεγάλες εκτάσεις, δεν είναι και δεν είναι σε ένα σημείο αυτό. Έτσι ακριβώς.